Καλή σας ημέρα, βρισκόμαστε στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Καλώς ήρθες φίλε πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου. Νομίζω ότι η καταστάση σήμερα απαιτεί μια ενημέρωση, γιατί πραγματικά και ο κόσμος ανησυχεί, αλλά εγώ θα ήθελα να, από τη θεσμική θέση την οποία κατέχω, να διαβεβαιώσω τους Κορίνθιους και τους Κορίνθιους πως αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα δεν υπάρχει κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Κορινθία μας και έτσι και θα πω και συγχαρητήρια και στα κέντρα υγείας και στους ιδιώτες γιατρούς και στο ιατρικό, νοσηλευτικό και υλικό προσωπικό του νοσοκομείου Κορίνθου. Από καρδιάς συγχαρητήρια για το αίσθημα ευθύνης το οποίο επιδεικνύουν. Γίνομαι δέκτης πολλών μηνυμάτων, τηλεφωνημάτων, τι γίνεται, τι υπάρχει στο νοσοκομείο, τι δεν υπάρχει στο νοσοκομείο, τι έφυγε από τον ιδιώτη γιατρό στην ΕΜΕΑ, τι έφυγε από τον ιδιώτη γιατρό στο Ξυλόκαστρο. Περιστατικά με συμπτώματα γρήπης προφανώς και υπάρχουν, αλλά κάτι επιβεβαιωμένο δεν υπάρχει. Το ξαναλέω. Λοιπόν, όσον αφορά την πολιτική απόφαση του Υπουργού Υγείας, συγχαρητήρια στο Υπουργείο, γιατί στο σωστό χρόνο κρίναν πως πρέπει να κλείσουμε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, τα σχολεία μας, και συγχαρητήρια και στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία είναι σωστή. Ο κύριος Υπουργός ανέφερε ότι στο επόμενο διάστημα θα έρθει και τροπολογία που θα αφορά νοσηλευτές ιατρικό προσωπικό, ώστε να ενισχυθούν και οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Θα πω ότι υπάρχει δρόμος και ζητάω ατομική ευθύνη, μια ατομική ευθύνη που μέχρι στιγμής η ελληνική κοινωνία την έχει επιδείξει. Υπάρχει σοβαρότητα μεγάλη και αυτή τη σοβαρότητα που επίδειξαν οι Έλληνες, αυτή καλό και να συνεχίσουν, γιατί η δυναμική του φαινομένου είναι μεγάλη. Και ως γιατρός και ως αντιπεριφερειάρχης θα δώσω τη συμβουλή μου για τις ευπαθείς ομάδες, για τους ανθρώπους με ζαχαρόζη διαβήτη, με καρδιακιακά προβλήματα, με νεφρική ανεπάρκεια. Θα τους επιστήσω την προσοχή. Μπορεί να κλείσαν τα καπί, αλλά δεν πρέπει να βρισκόμαστε στα καφενεία και ας μείνουν λιγάκι διάστημα στο σπίτι τους. Είμαι σε καθημερινή επαφή με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Δουλεύαμε άλλωστε τόσα χρόνια μαζί στα επίγοντα του νοσοκομείου, με την πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, με όλους τους συλλόγους, με τους δημάρχους ως οφείλω της Κορινθίας και τα δημοτικά συμβούλια και καθημερινά ενημερώνω τον Περιφερειάρχη τον Παναγιώτη τον Νικά. Όσον αφορά τα μέτρα που έχουμε λάβει, από την πρώτη στιγμή σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη στους χώρους της, δημόσιους χώρους της Νομαρχίας έχουν τοποθετηθεί αντισηπτικά διαλύματα και αν κρίνουμε την έκταση του φαινομένου, τότε θα προχωρούμε και σε απολυμάνσεις και σε ό,τι χρειαστεί και ό,τι οδηγίες βγουν, εμείς θα τις εκτελέσουμε. Καλημέρα και από μένα. Κύριε Κιόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποκοινή συνέντευξη τύπου που είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε ώστε να ενημερώσουμε σωστά τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες. Θα πρέπει να ξέρουμε και να γνωρίζουμε όλοι ότι όσο οι μέρες περνάνε, τόσο πιο πολύ εισχωρούμε στην καρδιά του κορονοϊού. Ο χειρότερος εχθρός όλων μας είναι ο πανικός. Ο καλύτερος σύμμαχος είναι η ψυχραιμία και να υπακούμε σε οποιασδήποτε οδηγίες μας δίνει το Υπουργείο Υγείας, ΕΟΔΗ και οι επιστήμονες, αυτοί που έχουν και τη μεγάλη ευθύνη. Μια ευθύνη όμως που θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως έχουμε όλοι μας ως πολίτες. Μια ατομική ευθύνη η οποία, στην οποία εξαρτάται το αν η μετάδοση θα γίνει πολύ εύκολη στην κοινωνία μας. Σε ό,τι αφορά το κλείσιμο των σχολείων, πράγμα το οποίο ήταν απόλυτα σωστό, μια απόφαση η οποία ήρθε στον κατάλληλο σωστό χρόνο, θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιολή, καθότι δεν έχουμε ακόμα καταγεγραμμένα κρούσματα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει στα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. Είναι μια πολύ καλή και πάρα πολύ σωστή οδηγία, η οποία όμως πρέπει να συνοδευτεί με περιορισμό των δραστηριοτήτων των παιδιών και των φοιτητών
τις μετασχολικές ώρες, αλλά και τις σχολικές ώρες που περισσεύουν τώρα πια. Για 2 εβδομάδες θα πρέπει τα παιδιά μας, οι έφηβοι και οι γονείς να αυτοπεριοριστούν και να μπορέσουν, ώστε να μπορέσουμε να, όσο δυνατόν περισσότερο, να περιορίσουμε τη μετάδοση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ευθύνη έχουμε ο καθένας μας μπροστά στα παιδιά μας και στους μεγαλύτερους που ανήκουν και στις ευπαθείς ομάδες. Θα ήθελα να πω, σε ό,τι αφορά τους ιατρούς, στα ιδιωτικά ιατρία, ότι αν οποιοδήποτε λοιπόν ασθενής, πολίτης, έχει συμπτώματα λίμωξης αναπνευστικού, τότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να τηλεφωνήσει στον ιδιώτη συνάδελφο, αν θέλει, και στον ΕΟΔΗ. Θα τηλεφωνήσει, θα μιλήσει για τα συμπτώματα, θα τα περιγράψει και από εκεί και πέρα ο ιδιώτης συνάδελφος ή ο ΕΟΔΗ, στο νούμερο 1135, θα μπορέσει να δώσει οδηγίες. Σε περίπτωση που υπάρχει προχωρημένη λίμωξη αναπνευστικού, θα πρέπει σαφώς να προσέλθει στην νοσηλευτική μονάδα. Και αυτή δεν είναι κάποια άλλη για τον νομό μας από το νοσοκομείο Κορίνθου. Και σαφώς είναι ευπρόσδεκτος, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Πρέπει να ξέρουμε ότι τα ιδιωτικά ιατρία, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τους εκεί κόσμο και τον εκεί κόσμο, είναι χώροι όπου επισκέπτονται ασθενείς που είναι σε ευπαθείς ομάδες, καθώς εκτός από αυτούς θα πρέπει όμως να προστατευτούν και οι γιατροί. Γιατί τα ιδιωτικά ιατρία δεν είναι χώροι με ειδικό εξαρισμό όπου μπορεί, ή και με ειδικό ηλιακό φωτισμό όπου μπορούν να προστατευτούν και μπορεί να υπάρχει. Όπου, είναι χώροι όπου ο κορονοϊός μπορεί εύκολα να μεταδοθεί. Γι' αυτό θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτές τις μικρές υγειονομικές δομές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι, και να γνωρίζουμε ότι είτε ιδιώτης είναι γιατρός είτε είναι δημόσιος, πρέπει να προστατευτεί όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, καθότι είναι αυτοί που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Εάν νοσήσουν κάποιοι από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, τότε αυτόματα θα αρχίσουν να κλείνουν οι υγειονομικές μονάδες. Και αυτό δεν συμφέρει ούτε τους πολίτες, ούτε τις ευπαθείς ομάδες. Σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο Κορίνθου, κύριε Γιολίνη, να σας ενημερώσω. Σαφώς θα τα γνωρίζετε, γιατί είχαμε κάνει και τη συνάντηση τις προάλλες με όλους τους φορείς, ότι έχουν στα επίγοντα του νοσοκομείου και στο νοσοκομείο ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Λειτουργούν κατά τη διάρκεια της ημέρας 2 εισόδοι και κατά τη διάρκεια της νύχτας 1 είσοδος. Υπάρχουν οι πολίτες εισέρχονται μόνο λοιπόν από τη 1 είσοδο όταν είναι για περιστατικά επίγοντα από το ΤΕΠ και όταν είναι για επισκεπτήριο εισέρχονται από διαφορετική είσοδο. Μετά από τις 11 η ώρα το βράδυ δεν υπάρχει κανένα επισκεπτήριο. Λειτουργούν μόνο τα επίγοντα. Έχει τοποθετηθεί ειδικό ISOBOX με ειδική μέλημα του κυρίου Καρπούζη, του νέου διοικητή. Έχουν γίνει 3 ασκήσεις ετοιμότητας. Ακόμα και τώρα, από ό,τι θα από το νοσοκομείο, γίνονται ασκήσεις ετοιμότητας και γίνεται και επίδειξη όλης αυτής της διαδικασίας σε άτομα και προσωπικό των κέντρων υγείας. Και αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι πια ως πολίτες, και εδώ έχετε πάλι ατομική ευθύνη, είναι να περιορίσουμε την επισκεψιμότητα και στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία και στα επίγοντα. Θα πηγαίνουμε για τα απολύτως επίγοντα, τα απαραίτητα και για να μπορέσουμε να μικρύνουμε την μεταδοτικότητα. Μία τελευταία είδηση που ήρθε πριν από λίγο από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο είναι ότι μέχρι πριν από μία ώρα εδόθηκε σύσταση στον Υπουργό Υγείας από τον κύριο Εξαδάχτυλο, από τον πρόεδρο του Πανελληνίου, για παύση λειτουργίας προσωρινή. Αναστολή λοιπόν λειτουργίας των τακτικών ιατρίων. Πράγμα το οποίο, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα ελαχιστοποιήσει αρκετά την επισκεψιμότητα στο νοσοκομείο. Τέλος, στην περίπτωση που κάποιος ασθενής, κάποιος πολίτης λοιπόν νοσήσει, με κάποια εικόνα λοιπόν σοβαρή, όπως σας είπα πριν, θα πρέπει να πάρει το γιατρό του ή το 1135. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επισκεφτεί υγειονομικό χώρο. Το λέω και το επαναλαμβάνω, καθότι το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Σε κάθε άλλη περίπτωση, λοιπόν, ασθενής που έχει μη σοβαρά συμπτώματα, έναν ήπιο βήχα, μια ήπια φαρυγγαλγία, ένα ήπιο πυρετό, θα πρέπει να αυτοπεριοριστεί στην οικία του. Είναι μια στάση υπεύθυνη και είναι μια στάση που δείχνει ότι υπάρχει κοινωνική ευθύνη. Δίνουμε όλοι εξετάσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα. Θέλουμε να κοιτάξουμε προς τα πίσω στο μέλλον και να λέμε ότι τα πήγαμε καλά. Θεωρώ ότι θα τα πάμε καλά, αρκεί να είμαστε όλοι στην ίδια λογική. Τέλος, δεν θα
προσωπικά, σαν πρόεδρος του Αττικού Συλλόγου, και θεωρώ και εσείς, κύριε Γκιολή, ως γιατρός πρώτα και μετά ως αρχιτεκτονικός, σε αυτή τη σειρά το βάζω, δεν θα ανεχτώ κανένας ιατρός, είτε είναι ιδιώτης είτε είναι δημόσιος, να νοσήσει και να κινδυνεύσει η ζωή του από την έλλειψη ατομικής ευθύνης που μπορεί να έχει οποιοδήποτε πολίτης ή ακόμα και συνάδελφός μου να είναι. Αυτό τι σημαίνει? Δείχνουμε όλη την ευθύνη μας, δείχνουμε όλη τη συμπαράστασή μας σε αυτό που γίνεται, αυτοπεριοριζόμαστε αν έχουμε συμπτώματα. Δεν πάμε κάπου για να νοσήσει κάποιος άλλος. Καταγράφηκαν περιστατικά που έρχονται στο νοσοκομείο ή πάνε σε ιδιώτες χωρίς να έχουν ειδοποιήσει πριν, άρα χωρίς να έχουν ληφθεί και τα μέτρα προστασίας από τους γιατρούς εκεί. Εκφράζω λοιπόν την αμέριστη συμπαράσταση στους προασπιστές της δημόσιας υγείας, στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, και ενώ οι ίδιοι γνωρίζουν πως είναι και αυτή μία κατηγορία σε ευπαθή ομάδα, διότι είναι ευάλωτη, γιατί είναι στην πρώτη γραμμή. Ας φροντίσουμε λοιπόν τον εαυτό μας για να σώσουμε ζωές. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας. Είμαι σε επαφή κάθε μέρα, πάω από όλα τα γραφεία, συνομιλώ με τους υπαλλήλους και με τον Σύλλογο των Υπαλλήλων και είμαι δίπλα και σαν γιατρός και να τους δίνω τις ιατρικές συμβουλές, αλλά να τους καθησυχάζω και σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τυχόν εξάπλωση, τυχόν δυναμική του ιού. Γιατί πραγματικά υπάρχουν υπηρεσίες που έρχονται σε μεγάλη καθημερινή συναλλαγή με μεγάλο αριθμό πολιτών. Θα ήθελα να πω και ένα μπράβο και στην κοινωνία μας, αλλά και στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί έχει επιδείξει τα πιο σωστά τα ανακλαστικά με τα μέτρα πρόληψης και με τα μέτρα ανακούφισης της οικονομίας.